Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μου πεις αν έχεις άγχος για το live που έρχεται της Κυριακής. Άγχος για το live που έρχεται. Όχι. Δεν έχω άγχος τόσο πολύ για τα... όταν βγω στη σκηνή και τραγουδήσω. Εκείνη τη στιγμή μου φεύγει για ένα περίοδο λόγω του άγχους. Γενικότερα αγχώνομαι όταν είναι να μιλήσω, ας πούμε, με τους coach, έτσι. Αλλά όταν τραγουδάω για κάποιο μαγικό. Δεν ξέρω, με κάποιο μαγικό τρόπο μου φεύγει το άγχος. Το τραγούδι που θα ερμηνεύσεις την Κυριακή είναι μια μπαλάντα, είναι κάτι ανεβαστικό. Είναι κάτι ανεβαστικό. Θα το δείτε. Έχετε ξεκινήσει τις πρόβες με τους coach. Θέλω να μου πεις μια συμβουλή που σου έχει δώσει ο Αντώνης Ρέμος. Χαμηλά την μπάλα, βήμα-βήμα, ταπεινά, αυτά. Ήσουν σίγουρος από την αρχή ότι θα πήγαινες στην ομάδα του Αντώνη Ρέμου? Όχι, δεν είχα επιλέξει ακόμα. Ήμουνα προς τα βέντο. Απλά εκείνη τη στιγμή το αίσθητό μου οδήγησε στον Αντώνη Ρέμου. Και τι περιμένεις μετά το τέλος του σοου, τι περιμένεις? Δεν περιμένω κάτι. Εγώ ό,τι περίμενα το έχω πάρει ήδη. Είναι η εμπειρία, είναι οι γνωριμίες που κάνουμε με τα παιδιά. Όσο να είναι και η αναγνωρισιμότητα, είναι κάτι ωραίο, ας πούμε, για αυτήν την περίοδο. Ξέρω ότι αυτό έρχεται και φεύγει. Μετά προσπαθούμε βήμα-βήμα όπως μας συμβουλεύει ο coach και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Και από την ομάδα σου, αν ξεχωρίσουμε εσένα, μία φωνή που θεωρείς εσύ πάρα πολύ. Εμένα όλες οι φωνές μου αρέσουν από όλες τις ομάδες. Όλες οι φωνές είναι αξιόλογες. Ένα παίκτη που έχει ξεχωρίσει. Ξεχωρίζω μόνο και μόνο λόγω επειδή είμαι πόντιος. Είμαι πόντιος και ματριάζω ένα γέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.